Διασχίζω καθημερινά και εγώ την Αθανασίου Διάκου δύο φορές κάθε εργάσιμη μέρα, πηγαίνοντας και επιστρέφοντας, και μερικές φορές και τέσσερις. Συνεπώς, γνωρίζω και εγώ ως πολίτης και ως οδηγός το θέμα, και το λέω αυτό έτσι για το συμπολίτη μας, ο οποίος αναφέρθηκε σε εμάς που αποφασίζουμε λίγο υποτιμητικά, σαν να είμαστε λίγο εξωγήινοι. Δεν ερχόμαστε εδώ να ψηφίσουμε και να πάρουμε αποφάσεις χωρίς να ζούμε σε αυτή την πόλη ή επειδή έχουμε πτυχία ή οτιδήποτε και δεν καταλαβαίνουμε πώς είναι η καθημερινή της ζωή. Το θέμα λοιπόν της Αθανασίου Διάκου, που το ζούμε καθημερινά, έχει πολλές πτυχές, αναπτύχθηκαν από τους συναδέλφους. Πράγματι, θα έπρεπε ενδεχομένως να είμαστε πιο αυστηροί στο να μετακινούμε τα αυτοκίνητα, στο να γράφουμε τα αυτοκίνητα και να αναγκάζονται τα αυτοκίνητα να παρκάρουν εκεί, να σταματήσουν να παρκάρουν παράνομα. Δυστυχώς όμως αυτή είναι η κοινωνία μας. Δηλαδή, έφτιαξε η Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο του συνολικού έργου στην οδό Αθανασίου Διάκου πεζοδρόμια για πρώτη φορά. Έγινε πολύ καλύτερος ο δρόμος από ό,τι ήταν και είδατε ότι από την επόμενη κιόλας μέρα άρχισαν τα αυτοκίνητα να ανεβαίνουν πάνω στα πεζοδρόμια, δημιουργώντας αμέσως θέματα όπως αυτό που ανέφερε ο έτερος συμπολίτης μας, ο κ. Ζαρμπόνης, ότι δεν μπορεί στα πεζοδρόμια να τα χρησιμοποιήσει ο πεζός όπως πρέπει, η ασφάλεια του παιδιού σου, και έχουν μεταβληθεί σε πεζοδρόμια χωρίς στάθμευση των αυτοκινήτων. Δυστυχώς, όσο περνάμε από εκεί και όσο είμαστε αυτή η κοινωνία που είμαστε, θα βλέπουμε διαρκώς να προτείνονται λύσεις. Μη με γράψεις γιατί εγώ είμαι ηλικιωμένος και πρέπει να παρκάρω κάτω από το σπίτι μου, γιατί υπάρχει αναπηρία, γιατί πού θα πάω να παρκάρω στην 200 μέτρα πιο πέρα. Απ' την άλλη μεριά τα λεωφορεία, όπως είπε ο Δήμαρχος, θα έχουν πρόβλημα να περνάνε. Για να αποφύγουμε όλο αυτό το πράγμα και να μπορέσουμε να πάρουμε μια λύση η οποία να είναι και κατοχυρωμένη, έγινε αυτό που είπε ο Δήμαρχος και οι άλλοι συνάδελφοι. Έγινε μια πλήρης μελέτη η οποία θα εφαρμοστεί. Αναγκαστικά θα πρέπει να εφαρμοστεί. Και εμένα, σαν πολίτη, δεν με βολεύει η μονοδρόμηση, αν το δω στενά, γιατί τώρα θα αναγκάζουμε να περνάω από το κέντρο δύο φορές τη μέρα. Και το κέντρο δεν συμφέρει, αλλά κάθε λύση που κάνεις, κάτι κερδίζεις από τη μια, κάτι ενδεχομένως να χάνεις από την άλλη. Θα δούμε πώς θα πάει η μονοδρόμηση, η οποία ουσιαστικά, όπως μας εξήγησε και ο μελετητής, είναι η μόνη σωστή για την περίσταση, ή μάλλον είναι η σωστότερη για την περίσταση λύση, και θα το κρίνουμε. Πάντα οι αποφάσεις μας μπορούν να αλλάξουν. Εάν πάνω στην εφαρμογή της μονοδρόμησης διαπιστώσουμε εμείς ή το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ή οποιοδήποτε ότι σε τρεις μήνες, σε πέντε μήνες, ότι έχει δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που έχει λύσει και έχει αστοχήσει ο μελετητής σε αυτή την πρόταση, εδώ είμαστε για να το αλλάξουμε και να το ανατρέψουμε. Αλλά έχουμε την ευθύνη κάποια στιγμή να λέμε στους συμπολίτες μας: καταλαβαίνω ότι σε ξεβολεύω, καταλαβαίνω ότι εσένα μπορεί να σου δημιουργώ και επαγγελματικό πρόβλημα ακόμα, αλλά είμαι υποχρεωμένος να πάρω αυτή την απόφαση που είναι θεμελιωμένη από πολλές πλευρές, γιατί αυτό με έχει στείλει να κάνω εδώ η πόλη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μότος, παρακαλώ. Πολύ σύντομα, ήθελα να διατυπώσω τον προβληματισμό μου. Γιατί όταν πρόκειται να εφαρμοστούν νέες ρυθμίσεις, υποτίθεται ότι αυτές γίνονται για διευκόλυνση της κυκλοφορίας των κατοίκων και των επισκεπτών. Και θα καταλάβαινα να υπήρχε διάσταση απόψεων και διαμαρτυρίας κατοίκων σε μια κεντρική περιοχή που υπήρχαν και εκτός από κατοίκους, υπήρχαν και πολλοί εργαζόμενοι, πολλοί επισκέπτες. Και στην περίπτωσή μας όμως μιλάμε για το Βροντάδο, όπου στην περιοχή υπάρχουν κυρίως κατοικίες, ελάχιστοι επισκέπτες, δεν υπάρχει πλήρως εργαζομένων. Οπότε πώς είναι δυνατόν οι ρυθμίσεις που υποτίθεται ότι γίνονται για τον καλό των κατοίκων να αμφισβητούνται ακριβώς από τους ίδιους που υποτίθεται ότι εξυπηρετούν? Δηλαδή, αν οι ίδιοι κάτοικοι που μένουν στην περιοχή και ζουν το χώρο τους δεν θέλουν την μονοδρόμηση, ποιος θα εξυπηρετήσει η μονοδρόμηση σε μια περιοχή στο ρίσο σαν το Βροντάδο? Δεν μιλάμε για το κέντρο της πόλης που έχει εργαζομένους επισκέπτες με αλληλοσυγκρόμενα συμφέροντα. Και βέβαια και το γεγονός ότι μετά από ένα χρόνο που έχει ψηφιστεί η μελέτη, σήμερα έχουμε την κατατίθεται διαμαρτυρία των κατοίκων του Βροντάδου, είναι ενδεικτικό κατά τη γνώμη του τι θα ακολουθήσει. Φοβάμαι ότι δεν γνωρίζει ακόμα όλος ο κόσμος το σύνολο της κυκλοφοριακής μελέτης, και φοβάμαι ότι όσο καθυστερείτε να προχωρήσετε, τότε θα εμφανίζονται και άλλοι πολίτες που θα διαμαρτύρονται για να αποδεικνύουν την αποτυχία σας να πείσετε τους κατοίκους και τις επισκέπτες της πόλης και την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων. Και όλα αυτά δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά ένα άλοθη σε εσάς για την απραξία που θα αφήσετε στο κυκλοφοριακό. Μια παρέμβαση. Κύριε Παπαμανώλη, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική σας. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να γίνει καταρχάς κυκλοφοριακή μελέτη που να έχει πλήρη συμφωνία? Αποκλείεται, έτσι. Αλλά πείτε μου, στην Αθήνα, λόγου χάρη, για να πάρει κυκλοφοριακά μέτρα, που κάθε δήμος, όταν ρωτήσει τους κατοίκους, θέλει να πεζοδρομηθεί τμήμα της περιοχής τους.
Και αυτό κάνανε και δημιουργήσανε κυκλοφοριακό πρόβλημα και έγινε κομφούζιο. Και μετά ψηφίστηκε νόμος και λέει: κανένας δήμος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί σε πεζοδρομήσεις, γιατί οι κάτοικοι ασφαλώς θέλαν τις πεζοδρομήσεις, αλλά οι πεζοδρομήσεις, ανεξέλεκτα και χωρίς μελέτη, δημιουργούσαν τεράστια κυκλοφοριακά προβλήματα. Με αυτή την έννοια, δεν είναι μόνο όταν είναι οδική αρτηρία της πόλης με μεγάλη κυκλοφοριακή πίεση και αυτή όπως είναι το Βροντάδο, ο δρόμος του Βροντάδου, δεν μπορείς να πεις ότι αφορά μόνο τους κατοίκους του Βροντάδου, αλλά και εξάλλου ο διάλογος είχε γίνει κυρίως με τους κατοίκους του Βροντάδου. Δηλαδή, σας λέω, οι γέροντες που ερχόντουσαν εδώ πέρα και ζητούσαν να μην γίνει, μονής κατεύθυνσης η οδός Αθανασίου Διάκου, ήταν πλήθος, ας πούμε. Γιατί ταλαιπωρούνται αφάνταστα, επαναλαμβάνουμε, όχι με τα αγιοταχεία, αλλά με το λεωφορείο, όταν κινούνται στον δρόμο αυτόν. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έγινε διαβούλευση, όταν επί 1,5 χρόνο γινόταν διαβούλευση για τα πάντα. Τα ξέρει πολύ καλά ο κ. Χαλκιάς αυτά τα θέματα, ας πούμε, γιατί τα έχει ζήσει. Τουλάχιστον διαβούλευση έγινε. Μπορεί να διαφωνείτε με τη μελέτη, αλλά διαβούλευση έγινε και με το παραπάνω, ας πούμε. Μάλλον έγινε υπέρ των δέων διεξοδική διαβούλευση. Και ίσως αυτό έχει δημιουργήσει, ο πολλής διάλογος και η πολλή δημοκρατία και η πολλή διαβούλευση έχει δημιουργήσει το πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ σας άκουσα όλους. Εγώ θα επιτεθώ στον κύριο Βαγγέλη και στον κύριο Δήμαρχο. Εάν γίνει μονόδρομος αυτή τη στιγμή, εντάξει, τα αμάξια θα παρκάρουν πάλι απάνω στο πεζοδρόμιο. Ο πεζός που θα πάει? Απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Γιατί δεν βγαίνετε να τα γράψετε τώρα? Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι, όπως συμφωνήσαν και άλλοι εδώ πέρα, ότι όταν μπουν κολονάκια και μια κίτρινη λωρίδα και αστυνόμευση σωστή από τη δημοτική αστυνομία, θα λυθεί το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή όλοι μιλήσατε και όλοι λέγετε τα ίδια πράγματα σχεδόν. Όταν απάνω στο πεζοδρόμο υπάρχει αυτοκίνητο και δεν μπορεί να περάσει, γιατί όλα γίνονται για το λεωφορείο. Συμφωνώ και ο πατέρας μου και ο πατέρας σας ολωνώνε να πάνε με το λεωφορείο. Πολύ ωραία. Αλλά όταν πάλι τον κάνετε μονόδρομο, τι θα γλιτώσουμε? Αυτός που θα πηγαίνει άνετα, ο άλλος όμως που θα είναι απάνω στο πεζοδρόμο θα πάει πιο πολύ. Θα είναι πιο πολύ απάνω στο πεζοδρόμιο. Τι θα κάνουμε? Τίποτα δεν θα κάνουμε. Στην ουσία τίποτα. Εμείς θα μας στέλνετε μέσα στο κεντρικό δρόμο. Δηλαδή θα φεύγουμε από το σπίτι μας να πηγαίνουμε μέσα στην κίνηση το καλοκαίρι. Μας στέλνετε μέσα στην αγορά, όλο το Βροντάδο, μέσα στην αγορά να πάμε. Γιατί και θα παρκάρουν. Γιατί ορισμένοι θέλουν να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους μπροστά στην πόρτα τους. Λάθος. Λάθος. Να παρκάρουν μέσα στην πόρτα μου το αυτοκίνητό μου. Γιατί? Απάνω στο πεζοδρόμιο. Εγώ σαν πεζός πήγαινε τώρα απάνω στο πεζοδρόμιο και μέτρα πόσα αυτοκίνητα είναι. Όταν μπουν όμως κολονάκια, θα είναι κανένα? Όχι. Θα περνάνε άνετα τα αυτοκίνητα και το λεωφορείο και όλα. Γιατί τρώει το πεζοδρόμιο όλο το αυτοκίνητο? Αυτή είναι η λύση. Είπατε όλοι τα ίδια πράγματα. Δεν μαζέψει όμω που έρθει να μαζέψει ο γραφέ. Ο κύριο Δήμαρχο. Απλώ πρέπει με το χέρι στην καρδιά να αναγνωρίσετε ότι ο κίνδυνος δεν θα είναι ο ίδιος, θα περιοριστεί και για τον πεζό όταν γίνει πεζόδρομος και για ενδεχόμενο ατύχημα. Θα περιοριστεί σημαντικά ο κίνδυνος και να συγκρουστούν αυτοκίνητα αντιθέτως κατευθυνόμενα σε αυτό το μπάχαλο που επικρατεί σήμερα, και για τον πεζό θα είναι πολύ πιο ασφαλή τα πράγματα. Αυτό πρέπει να το παραδεχτείτε, ρε παιδιά, έλεος. Δηλαδή. Μάλιστα. Δεν το απορρίψαμε. Γιατί προδικάζεται? Σας παρακαλώ, κύριε, σας παρακαλώ. Υπάρχει μια διαδικασία εδώ πέρα που οφείλετε και εσείς να την σεβαστείτε, εντάξει. Δεν παίρνετε αυθαίρετα τον λόγο, παρακαλώ. Ακουστήκατε, θέλετε να πείτε, να μιλήσουν οι κύριοι σύμβουλοι, αν θέλετε. Έγινε κατανοητό και δεν απέρριψε κανένας ακόμα τίποτα από αυτά που έχετε πει. Εντάξει. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Βεβαίως. Μα εμείς θέλουμε να δώσουμε λύση. Αν μπορούσαμε να δώσουμε λύση και να το κάνουμε και λεωφόρο, θα το κάναμε, αλλά προσπαθούμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει ισότητα στην παρανομία. Σας παρακαλώ, να εκπράξετε κάτι. Δεν υπάρχει ισότητα στην παρανομία. Τελείως. Ο δρόμος του Βροντάδου είναι ευρείας κυκλοφορίας. Περνάνε πάρα πολλά αμάξια και μηχανές από εκεί. Δεν είναι γειτονίτσα που νομίζετε. Ένα αυτό. Δεύτερον, εάν γίνει μονόδρομος και δεν υπάρξει πάλι αστυνόμευση, οι ίδιοι και περισσότεροι ακόμη πάλι θα παρκάρουν εκεί. Τα κολονάκια ούτε και εμένα μ' αρέσουν. Είναι γελία, είναι ηλίθεια πάνω. Παρακαλώ, συγγνώμη. Μπορούν να μπουν μερικές κίτρινες γραμμές. Τα γεροντάκια που έρχονται και διαμαρτύρονται, καλά, καλά κάνουν και έρχονται και διαμαρτύρονται, είναι όμως δασκαλεμένα, ας πούμε,
από τους ίδιους τους οδηγούς λεωφορείων, οι οποίοι κάθε φορά που τους φορτώνουν για να τους πάνε στα σπίτια τους, λένε: κοιτάξτε εδώ, πάρκαρο τάδε, κοιτάξτε εδώ, πάρκαρο ένα, πάρκαρο άλλο. Και δεν μπορούμε να περάσουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε και δεν μπορούμε να ράνουμε. Και ο δρόμος διαφυγής που είπατε από κάτω στις πλάκες είναι ένας δρόμος πολύ στενός, στον οποίο συνήθως και τα πλατήσκαλα των σπιτιών βγαίνουν πάνω στο δρόμο, τα παιδάκια βγαίνουν και παίζουν. Ακριβώς. Όχι, είπαν ότι είναι δρόμος διαφυγής. Είναι για πολλά γέλια αυτό το πράγμα. Σας παρακαλώ, κύριε Μαυράκη, σας παρακαλώ. Έχω ακούσει αρκετά και ναι. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τοποθέτησή σας. Ευχαριστούμε. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Δηλαδή, εμείς τι θα πρέπει να πούμε. Και όταν ξεκινήσει. Αν λέτε ότι είναι πολύ γέλια όλη η διαδικασία, εμείς τι θα πρέπει να πούμε σε εσάς. Αν πούμε μια κουβέντα παραπάνω, θα βγείτε και θα μας κράζετε. Ζήτησα συγγνώμη. Πόσες φορές ακόμη να ζητήσω. Ωραία, εντάξει. Και όταν ξεκινήσει στις πλάκες να χρησιμοποιείται από πολλούς αυτός ο δρόμος, θα αρχίσουν οι κάτοικοι αυτών των δρόμων από κάτω να έρχονται εδώ και να διαμαρτύρονται, γιατί θα χάσουν την ησυχία τους, γιατί θα βρίσκουν και αυτοί μια μικρή τρύπα να παρκάρουν είτε η μηχανή τους είτε το αυτοκίνητό τους, και γιατί δεν θα μπορούν να παίξουν τα παιδιά τους. Μάλιστα. Εμείς το να δεν παίξουν τα παιδιά μας το έχουμε καταπιεί ήδη στο Βροντάδο. Αλλά αν δεν υπάρξει αστυνόβευση, είτε μονόδρομος είναι, είτε διπλής κυκλοφορίας, πάντα οι ίδιοι και οι ίδιοι θα πηγαίνουν ή στα πεζοδρόμια να παρκάρουν ή σε σημεία που στενεύει ο δρόμος και δεν μπορεί να περάσει το μίνι μπας, το οποίο είναι τεράστιο για αυτούς τους δρόμους. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ για την τοποθέτησή σας.